Άλλη φωτιά έχει σπάσει εδώ στην περιοχή. Δεύτερη μέρα ο Δήμος Κορινθίων ταλαιπωρείται με φωτιές. Ήρθα από την πρώτη στιγμή στην περιοχή εδώ στο Ρητό, όπου ξέσπασε η μεγάλη φωτιά, και με τον συντονισμό που έγινε των επίγειων μέσων, της πυροσβεστικής, του Δήμου, των εθελοντών και με τα εναέρια μέσα, τα οποία ήρθαν πολύ γρήγορα. Εγώ μίλησα με τον κύριο Καρδαλιά και αυτή τη στιγμή η προσπάθεια έχει ελέγξει σε μεγάλο βαθμό μέτωπο της φωτιάς. Έχει αέρα όμως. Μπορεί να γίνουν αναζωπηρώσεις. Όπως έγινε και στη φυσική φωτιά, που αυτή τη στιγμή έχει αναζωπήρωση στις αρχές Κλεονές. Γίνονται οι προσπάθειες που πρέπει. Θα βοηθήσουν και τα μηχανήματα του Δήμου που θα κάνουν. Είναι υποδός όλα, έτσι. Εδώ. Έχουμε τρία οχήματα εξκαφής από το Δήμο, τα οποία δημιουργούν μια αντιπυρική ζώνη ανάμεσα στη φωτιά και το χωριό Ρητό, για να μας βοηθήσουν στην καταπολέμηση της φωτιάς στη διάρκεια της νύχτας. Δημαρχέ, επειδή δεν υπάρχει νομίζω κίνδυνος αυτή τη στιγμή, αλλά χρειάζεται προσοχή από όλους. Επειδή μιλήσατε αντιπυρικές ζώνες, δεν πρέπει να πάρθει κάποτε μια απόφαση ο Δήμος να έχει το δικαίωμα να κάνει? Πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία, που δυστυχώς η νομοθεσία δεν επιτρέπει να γίνονται αντιπυρικές ζώνες. Κάποια στιγμή η δασική υπηρεσία θα πρέπει να καταλάβει πόσο χρήσιμες είναι οι αντιπυρικές ζώνες και να μας επιτρέψει να τις κάνουμε. Αυτή τη στιγμή αντιδρούν μέχρι σήμερα και νομίζω ότι αυτό είναι τραγικό. Όλοι εδώ από την πρώτη στιγμή στη φωτιά προσπαθούμε, έχει πολλά μέτωπα από ό,τι μαθαίνουμε. Εδώ να προσπαθήσουμε να τελειώνει αυτό το πράγμα, γιατί και χθες σήμερα εδώ μας έχει τραγικό.